Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την πιανίστρια που παίζει αυτό το πανέμορφο κομμάτι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλό βράδυ, κυρία Ξηδιά. Γεια σας, τι κάνετε? Καλά είμαστε, καλά είμαστε και χαιρόμαστε πραγματικά που μιλάμε μαζί σας, καθώς μας αρέσουν πάρα πολύ όλα αυτά τα μουσικά, έτσι, τα οργανικά κομμάτια που ανακαλύψαμε και που πραγματικά δίνεται μια άλλη διάσταση σε αγαπημένα τραγούδια όλων μας. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ και σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία και σας ευχαριστώ και για αυτή την υπέροχη έκπληξη με αυτό το κομμάτι που ξεκινήσατε. Mm-hmm. Είναι πραγματικά αγαπημένο κομμάτι και χαίρομαι που το επιλέξατε. Ωραία, άρα συμπίπτουν τα γούστα μας. Ναι, πραγματικά. Η ελληνική μουσική αποδίδεται με ένα τελείως ξεχωριστό τρόπο σε σολοπιάνο, αλλά πάντα μας ξυπνάει τα ίδια συναισθήματα, πιστεύω. Να πούμε βεβαίως ότι θα έχουμε την ευκαιρία να σας δούμε από κοντά, να σας ακούσουμε σε μια παράσταση, σε μια συναυλία πραγματικά ξεχωριστή, γιατί βέβαια να πούμε στον κόσμο που δεν το γνωρίζει ότι κάνετε πολύ ξεχωριστά πράγματα, παίζετε υπτάμενα, δηλαδή σε αερόστατα και τα λοιπά, παίζετε πιάνο πετώντας, αλλά τώρα δεν θα πετάξετε, θα είστε παρούσα εσείς, αλλά και το ολόγραμμά σας. Πώς γίνεται αυτό? Έτσι ακριβώς, θα σας επισκεφτώ πολύ πολύ σύντομα. Είμαι πολύ χαρούμενη γιατί φέτος με την ευκαιρία της παράστασης θα περάσω και τα Χριστούγεννα εκεί στη Θεσσαλονίκη και αυτό με ικανοποιεί πάρα πολύ προσωπικά. Θα έχουμε λοιπόν την Τετάρτη στις 27 Δεκεμβρίου στο Θέατρο Αθήνεων να σας παρουσιάσουμε την παράστασή μας, το κονσέρτο ενός παράδοξου κόσμου. Και όπως πολύ σωστά λέει και ο τίτλος, όλα σε αυτή την παράσταση θα είναι παράδοξα. Θα δούμε πράγματα που δεν έχουμε ξαναδεί. Θα δούμε μια τρομερά καινοτόμα παράσταση. Στην πραγματικότητα θα βλέπουμε στη σκηνή δύο πιάνα με την ίδια πιανίστρια. Θα επιστρατεύσουμε λοιπόν την τεχνολογία αυτή τη φορά και με τα ολογράμματα θα παρουσιαστώ διπλή στη σκηνή. Πώς γίνεται αυτό, δηλαδή το ολόγραμμά σας θα είναι δίπλα σε εσάς και, και οι δύο θα παίζετε μουσική? Ναι, ακριβώς, θα είναι δύο πιάνα αντικριστά το ένα με το άλλο. Θα υπάρχει μια διάδραση μεταξύ των δύο πιανιστριών στη σκηνή και επιπλέον θα εμφανιστούν και άλλοι μουσικοί με άλλα διαφορετικά μουσικά όργανα. Ο θεατής δηλαδή θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει ένα σύνολο μουσικών συνθέσεων οι οποίοι θα εμφανίζονται, θα εξαφανίζονται. Αργότερα μπορεί να εμφανιστούν και άλλες παραστάσεις, μπορεί να εμφανιστούν φεγγάρια στη σκηνή ολογραμματικά, λουλούδια να χτίζουν, χορευτές να χορεύουν. Νομίζω ότι είναι κάτι που αξίζει τον κόπο να δούμε και νομίζω ότι είναι και το μέλλον των παραστάσεων αυτό, αν θέλετε, καθώς είναι κάτι που γίνεται πρώτη φορά στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό ακόμη παγκόσμια, είναι κάτι πολύ πολύ καινούριο. Θα ήθελα να έρθουμε λίγο σε αυτό, δηλαδή πώς έγινε η επιλογή, ποιος το σκέφτηκε να κάνετε χρήση της τεχνολογίας και να το παντρέψετε με την μουσική που είναι και το αντικείμενό σας? Όπως είπατε και πριν, έχουμε ήδη ξεκινήσει το Piano Project, το οποίο είναι ένα project μαζί με τον Πασχάλη Τομάντη, το γνωστό σκηνοθέτη, το συνεργάτη μου, στο οποίο μεταφέρουμε το πιάνο σε πολύ πολύ περίεργα σημεία, σε σημεία που κανένας δεν μπορεί να φανταστεί ότι μπορεί να μεταφερθεί ένα τόσο μεγάλο και βαρύ μουσικό όργανο. Έχουμε πάει λοιπόν σε καταράκτες, σε λίμνες, έχουμε ανέβει σε ιστιοπλοϊκά, έχουμε ανέβει σε αερόστατα, έχουμε πετάξει πάνω από τα Τέμπη κτλ. Ο Πασχάλης ο Μάτζος, σκηνοθέτης και συνεργάτης μου, ασχολείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια και μελετά και την τεχνολογία των ολογραμμάτων. Οπότε έχουμε περάσει σε ένα επόμενο στάδιο και αυτή τη στιγμή είμαστε έτοιμοι να το παρουσιάσουμε και στο κοινό. Mm-hmm. Το κοινό που πρώτη φορά θα δούμε live, πέρα από τις συνομιλίες που έχουμε μέσω των social media και από αυτά τα βίντεο, είναι ευκαιρία τώρα να έρθουμε κοντά στο κοινό και να σας γνωρίσουμε πραγματικά όλους από κοντά. Μάλιστα, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον όλο αυτό που μας λέτε, αλλά πείτε μας και τι τραγούδια θα ακούσουμε, τι μουσικές θα παίξετε. Θα ακούσουμε πάρα πολύ όμορφα τραγούδια, θα ακούσουμε μουσικές από ένα ποικίλο ρεπερτόριο, θα ακούσουμε και λίγο κλασικό και λίγο σύγχρονο, θα ακούσουμε ξένους διεθνείς συνθέτες, αλλά θα ακούσουμε και καλή ελληνική μουσική. Κάποια στιγμή θα νοσταλγήσουμε. Νομίζω ότι η μουσική έχει επιλεχτεί καθαρά με βάση το συνέστημα που θέλω ο θεατής να αποκομίσει εκείνο το βράδυ και να βγει από την αίθουσα γεμάτος με πρωτόγνωρες εμπειρίες. Είναι ακριβώς μια παράσταση και όχι συναυλία,
Πράγμα που σημαίνει ότι έχει ένα μήνυμα να μας δώσει και φυσικά η μουσική καθ' όλη τη διάρκεια της παράστασης συνοδεύει αναλόγως την πρόζα. Μάλιστα. Εσείς όταν ασχοληθήκατε για πρώτη φορά με το τραγούδι, με τη μουσική μάλλον καλύτερα να το πω, με το πιάνο, τι μουσικά ερεθίσματα είχατε, τι σας άρεσε, σας άρεσε η κλασική μουσική, η σύγχρονη ελληνική μουσική, τι ακούγατε? Από πάρα πολύ μικρή ασχολούμαι με τη μουσική και είχα πάντοτε κλασικά ακούσματα από το σπίτι μου, από τις διάφορες σχολές που πήγαινα σαν μικρό παιδάκι, κλασικού χορού επίσης, στο δύο κτλ. Η κλασική μουσική ήταν αυτή που έχω έτσι σαν ανάμνηση. Φυσικά αγαπώ πάρα πολύ την ελληνική μουσική, την κλασική ελληνική μουσική, τους κλασικούς Έλληνες συνθέτες, Χατζηδάκη, Θοδωράκη. Και όλα είναι δημιουργικά και πρέπει να γνωρίζουμε και για όλα τα ίδια, οπότε κατά καιρούς ακούω ουσιαστικά τα πάντα. Μάλιστα. Ας πούμε, με ποιον θα θέλατε να συνεργαστείτε και δεν έχει ακόμα γίνει? Δεν ξέρω πώς εννοείτε την ερώτηση, γιατί στην πραγματικότητα ως ερμηνεύτρια συνεργάζομαι με όλους εντός εισαγωγικών. Να το θέσω διαφορετικά. Τα έργα τους και ναι. Ναι, δηλαδή ας πούμε πιανού τη μουσική θα θέλατε να παίξετε στο πιάνο, να το διασκευάσετε, αλλά ακόμα δεν το έχετε κάνει. Να διασκευάσω λέτε, οπότε δεν θα έπρεπε να είναι γραμμένο κάτι σε αυτό, γιατί θα σας απαντούσα ότι γενικότερα η ρομαντική περίοδος είναι αυτή που με συναρπάζει και υπάρχουν πολλά έργα εκείνης της περίοδου που δεν έχω ακόμη ακουμπήσει, όπως είναι ο Σοπέν, όπως είναι ο Λίστ και τα λοιπά. Από τους σύγχρονους, τι να πω, θα μπορούσα να κάνω πολύ ωραίες διασκευές σε κάτι τελείως διαφορετικό που δεν έχουμε τολμήσει ακόμη. Ακόμα και σε ροκ μουσική. Αυτό θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Ναι, νόμιζα ότι θα είχε ενδιαφέρον και κάποια στιγμή ίσως το κάνουμε και το έχουμε συζητήσει ήδη με τον Πασχάλη. Θα είναι επίσης κάτι καινούριο όταν θα γίνει αυτό. Εκτός από τις διασκευές, γράφετε και μουσική δικιά σας? Όχι. Δεν έχουμε τη σύνθεση ακόμα ασχοληθεί. Μάλιστα, βέβαια, να πούμε ότι είστε πολύ νέα, οπότε έχετε όλο τον χρόνο μπροστά σας. Να είστε καλά. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Πάντα με ενθουσίαζε το να πάρω ένα κομμάτι να το μελετήσω, να ασχοληθώ πολλές ώρες και να δουλέψω πάνω σε αυτό. Από πολύ μικρή δηλαδή, στο δωμάτιό μου με δύο ακουστικά, αυτό είναι το πάθος μου. Αν θα προκύψει και η σύνθεση, δεν μπορώ να το γνωρίζω προς το παρόν, όμως ασχολούμαι με τα έργα των μεγάλων συνθετών. Μάλιστα. Άρα καλούμε όλο τον κόσμο εδώ της Θεσσαλονίκης την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου στο Θέατρο Αθήνεων. Σωστά, στις 8 η ώρα. 8 η προπόληση των εισιτηρίων έχει ξεκινήσει. Νομίζω ότι η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη που πάντα με μάγευε και φέτος θα την ευχαριστώ ακόμη περισσότερο. Είναι μια πόλη γεμάτη ενέργεια, μια πόλη άκρος πολιτιστική και είμαι πάρα πολύ ευτυχής που θα σας επισκεφτώ σε 2-3 μέρες από τώρα. Λοιπόν, δεν ξέρω άμα είστε προληπτικοί, γιατί πολλοί από το χώρο της τέχνης δεν θέλουν να τους λέμε καλή επιτυχία. Όχι, καθόλου. Όχι, αλλιώς. Οπότε, κυρία Ξηριάννα, ευχηθούμε καλή επιτυχία και στην παράσταση, βεβαίως, της Τετάρτης Θεσσαλονίκη, αλλά και σε όλα τα μελλοντικά σας σχέδια. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα. Αν μου επιτρέπετε να πω ότι ιδανικά θα θέλαμε κάποια στιγμή, και το έχουμε συζητήσει πολλές φορές με τον Πασχάλη, να βάλουμε ένα πιάνο πάνω στο Λευκό Πύργο. Νομίζω ότι θα ήταν ένα πολύ ιδιαίτερο κόνσεπτ. Ένα κόνσεπτ που θα ταξίδευε παντού, γιατί αυτά τα βίντεο γίνονται πραγματικά viral και αναπαράγονται τις επόμενες μέρες από όλα τα ενημερωτικά, ειδησιογραφικά κτλ. Μέσα. Οπότε νομίζω αυτή η ιδέα, αν βρεθούν οι κατάλληλες συνθήκες, θα είχε επίσης μεγάλη επιτυχία. Ναι, γιατί είδα ότι όλα τα κανάλια τα μεγάλα σας έχουν φιλοξενήσει, οπότε ενδιαφέρονται για την τέχνη και για τον πολιτισμό. Οπωσδήποτε ενδιαφέρονται και δεν είναι μόνο η τέχνη και ο πολιτισμός. Πιστεύω ότι στην περίπτωσή μας είναι η πρωτοτυπία, αν θέλετε. Είναι το γεγονός ότι δεν έχουμε ξαναδεί τέτοιες εικόνες, δεν έχουμε ξαναπαρουσιάσει το τουριστικό μας προϊόν με αυτόν τον τρόπο. Οπότε αυτό από μόνο του νομίζω ότι είναι ελκυστικό και είναι και ο λόγος που μια θετική είδηση
αναπαράγεται πάντα με, με αυτές τις συνθήκες. Να είστε καλά, ραντεβού την Τετάρτη. Σας ευχαριστώ για όλα, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ, γεια σας. Κοντά. Γεια σας.